Κοσόφσκι τώρα προσπαθεί να βρει τον Ονουάτσι. Τρυπώνει στην περιοχή, κάνει το πλασέ. Για να δούμε, θα κάνει τον γκολ. Όχι, δεν το κάνει, είπα να φτάνει στον Κοσόφσκι. 1-0 το Αποέλ. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς βάζει βάση της πρόκρισης με τον Καμίλ Κοσόφσκι. Βλέπετε και τα πανηγύρια στον πάγκο. Ο Μπέντζαμιν Ονουάτσι τρύπωσε στην αντίπαλη περιοχή. Πήγε να κάνει πρώτα ο ίδιος τον γκολ. Ο Καμίλ Κοσόφσκι έκανε το 1-0. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση με τον Ονουάτσι. Για πρώτη φορά να μην μπορεί, για δεύτερη να μην μπορεί να νικήσει τον Σουάρες. Έρχεται ο Κοσόφσκι, αν και τρεις παίχτες προσπάθησαν να διαφυλάξουν την εστία εκεί. Το πλασέ του Κοσόφσκι ήταν ιδανικό, έτσι ώστε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Ο Νουάτσι μπαίνει στην περιοχή, σέντρα απέναντι, δεν ήταν καλή. Ο Νουάτσι για τον Ζευλάκοφ, ο οποίος θα κλέψει εκεί από τον Ριμπέιρο. Ξανά το Αποέλ, ο Πίντο βρίσκει τον Ονουάτσι εντός περιοχής. Νέο πλασέ 2-0. Το Αποέλ καθαρίζει, έχω την εντύπωση, από νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Βάζει πολύ πολύ γερές βάσεις. Με πρωταγωνιστή ποιον άλλο, τον Μπέντζαμιν Ονουάτσι. Τρυπώνει και με άψογο πλασέ κερδίζει τον Σουάρες. Το 8ο λεπτό της αναμέτρησης γράφει το 2-0. Ο Μπέντζαμιν Ονουάτσι, για τον οποίο είχαμε κάνει σχόλιο στο ξεκίνημα για την επιλογή του Γιωβάνοβιτς να τον χρησιμοποιήσει αντί του Μυροσάβλεβιτς στο αρχικό σχήμα. Η διεισδυτικότητά του. Να δούμε τώρα τον Τσεβλάκοφ. Θα δώσει τον Κοσόφσκι σέντρα απέναντι. Ο Πάολο Κώστα σε θέση βολής. Κάνει το και η κεφαλιά, η παρά έξω. Κοσόφσκι, ευκαιρία αντεπίθεσης για το Αποέλ. Με ο Νουάτσι και Πίντο να κάνουν κίνηση. Γρήγορος και πάλι ο Νιγηριανός θα πάρει μπάλα. Έτοιμος, σεντράρει απέναντι, βρίσκει τον Πίντο. Όχι, δεν θα μπει μπάλα στα δίκτυα. Πολυμελές το τείχος. Ο Πίντο εκτελεί. Έξοχη απόκρουση από τον Σουάρες, η μπάλα κόρνερ. Μαθιά παλιά από τον Ριμπέιρο. Ο Χρήστου έδωσε την μπάλα στον Μαρκάσα που βλέπει τον Χιώτη εκτός εστίας. Η Δόξα μειώνει. Εκπληκτικό γκολ από τον Μαρκάσα και η Δόξα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Με αυτόν τον τρόπο, από το λάθος του Παρασκευά Χρήστου, ο Χιώτης ήταν εκτός εστίας, τον ίδιο Μαρκάσα. Και με ένα μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Να λοιπόν που τα πράγματα αλλάζουν. Είχαμε πει ότι το Αποέλ είχε θέσει γερές φάσεις. Εδώ τον γκολ ξανά. Εκπληκτικό με εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα του Χιώτη. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, η Δόξα λοιπόν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο από αυτόν τον αγώνα. Και μας αποδεικνύει ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ μην πεις ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι είναι και η πρώτη τελική προσπάθεια της Δόξα στο παιχνίδι. Μαρκάσα στον Αντράντε, αφήνει στον Ντουάρτε όμορφα. Η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Αντρέ, η μπάλα θα περάσει έξω. Πρώτη καλή φάση για την Δόξα στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε τώρα το λάθος, κερδίζει ο Κοσόφσκι, γυρίζει προς τα πίσω. Ο Πάολο Κώστα αφήνει στον Πίντο, έτοιμος για τον γκολ, το κάνει, όχι, η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ. Από τις τελευταίες του προσπάθειες στον αγώνα γυρίζει προς τα πίσω ο Πολωνός, τον Καμίλ Κοσόφσκι. Από εκεί στον Πάολο Κώστα γυρίζει ο Νουάτσι, δεν μπαίνει τον γκολ. Για να δούμε τώρα, τώρα το κάνει τον γκολ. Ο Μπέντζαμιν Ονουάτσι νομίζω τώρα τελειώνει ο παλιά από τον Πάολο Κώστα. Η πρώτη φορά η μπάλα αποκρούεται πριν από την γραμμή, επιστρέφει. Ο Σπένσερ δεν μπορεί να την διώξει και ο Νουάτσι με το δεξί θα την στείλει στο βάθος της εστίας του Σουάρες, γράφοντας το 3-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Εδώ ξανά τον γκολ και από άλλη κάμερα. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι, τα οποία δεν ξέρω Σάββα Παρασκευά αν μπορούν να ανατραπούν, ενώ στο μεταξύ βλέπουμε και τα φάουλ. 14 κερδισμένα για το Αποέλ, 12 για τη Δόξα. Εκτελέστηκε το φάουλ. Από κοντά, πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Χιώτη στην κεφαλιά του Στυλιανού. Σκόρερ ενός των δύο τερμάτων στον πρώτο αγώνα. Ο Σερτσάο τώρα εντός περιοχής. Τον κλείνει ο Παρασκευάς ο Χρήστου. Τον αναγκάζει να παίξει με πλάτη. Και γυρίζει πίσω στον Μαρκάς, από εκεί στον Ντουάρτε. Σέντρα στην περιοχή του Αποέλ, κεφαλιά. Ο Χιώτης τώρα δεν θα μπορέσει και η Δόξα μειώνει. Με τον Σερτσάο. Από την κεφαλιά του Σερτσάο. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα του Αποέλ. Ο Ντουάρτε νομίζω είναι πάνω. Ο Ατράντε. Ο Ατράντε είναι, όχι, νομίζω είναι ο Σερτσάο. Να δούμε. Ο Σερτσάο είναι. Και δίνει στον Τόρες. Η σέντρα στην περιοχή.